καρδιά μου ψιθυρίζεις. Λόγια αγάπης με γεμίζεις. Στην καρδιά μου ψιθυρίζεις. Λόγια αγάπης με γεμίζεις. Εγώ όταν ξεκίνησα τη μουσική, ουσιαστικά ήταν μία φάση στην οποία περνούσα πάρα πολύ άσχημα. Έπρεπε να γίνει κάτι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω μαθήματα φωνητικής. Αυτό είναι πολύ αστείο, έχει πολύ πλάκα, γιατί έφευγα από το πανεπιστήμιο κρυφά, πήγαινα για δουλειά, χωρίς να το ξέρουν οι γονείς μου, και με τα λεφτά που έπαιρνα, κρυφά πήγαινα στο οδείο για να κάνω μαθήματα. Σε ελληνικό σχολείο πήγα, σε ελληνικό σχολείο, Έλληνες είναι οι φίλοι μου. Και σαν παιδί ήμουνα σε διάφορες παιδικές χοροδίες κτλ. Γενικά η μουσική ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου από την παιδική μου ηλικία, ανεξάρτητα αν ήξερα ότι μετέπειτα δεν ξέρω τι θα κάνω. Ήταν όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Παίζω και γράφω και συνθέτω αυτό που μου λέει η ψυχή μου. Άλλες φορές τυχαίνει να είναι δυτικό, άλλες φορές τυχαίνει να είναι πιο ανατολίτικο. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Μεγάλωσα ένα περιβάλλον απόλυτα ανατολίτικο και αυστηρό. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να σπάσω τη φυλακή και να βγω έξω για να δω ουσιαστικά ποια είμαι εγώ. Επειδή σαν παιδί οι γονείς μου δεν μου βάζανε ελληνική μουσική, μεγαλώνοντας ανακάλυψα όμορφα πράγματα μέσα στην ελληνική μουσική. Όμως ο χώρος της μουσικής δυστυχώς έχει κάνει τη μουσική τόσο εμπορική και φτηνή και τόσο fast food. Υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που πραγματικά να απολαμβάνει τη μουσική, να ακούει μουσική και να λέει «Εγώ απολαμβάνω, νιώθω». Και αν σκεφτείς ότι η μουσική είναι η ιστορία της ψυχής ενός ανθρώπου που τη λέει και εξαναγκάζει μέσα σε εισαγωγικά τον άλλον άνθρωπο να νιώσει τα δικά του συναισθήματα και να γίνει ένα εκείνη την ώρα. Και αν έχεις την ευρύτητα να μπορείς να υπάρχεις π.χ. στο χώρο της pop ή στο χώρο της rock ή στο χώρο του λαϊκού ή της world music, ευρύτερα στο παγκόσμιο επίπεδο, για μένα δεν υπάρχει όριο. Η μουσική είναι μουσική. Όταν ήμουν μικρή, τότε ήταν πιο δύσκολο να βρούμε ινδικές ταινίες εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά βρίσκαμε. Βρίσκαμε ταινίες, ξέρω εγώ, του 80, τις βρίσκαμε το 85. Και ούτω καθεξής, αναδιετία, τριετία, λοιπόν, βρίσκαμε. Τα πράγματα με τα οποία μας γαλουχίσανε μέσω των ταινιών ήταν μια φοβερή φιλοσοφία. Μας γαλουχούνε με έναν πόνο τον οποίο πρέπει να τον αποδεχτούμε. Γιατί μόνο με την αποδοχή μπορείς να πας μπροστά και να μην ενοχλήσεις τον πλησίον σου, να μην του κάνεις κακό. Μουσική είναι για μένα η προσωπική μου ένωση με το Θεό. Ξέρω σ' έχω ξαναδεί, ένιωσα για μια στιγμή πως τα δυο σου μάτια τα γνωρίζω. Ξέρω ζήσαμε μαζί σε
σε μια άλλη εποχή και άρχισα να σκάνει εικόνες από εκείνη τη ζωή. Είχαμε ερωτευτεί από την πρώτη τη στιγμή που βρεθήκανε τα βλέμματα μας. Πώς βρεθήκαμε ξανά αφού ανήκαμε εκεί, γιατί ήρθες να ταράξεις τη ζωή μου. Έτσι μη με κοιτάς, γράψαμε ήδη μία ιστορία. Φύγε μακριά, δεν υπάρχει αγάπη εδώ καμία. Εγώ δίχως εσένα δεν μπορώ. Έψαχνα σ' όλη τη γη, μα δεν βρήκα ουρανό σαν τη αγκαλιά σου το βουθό. Φύγε πριν να είναι αργά, καραχή με κυβερνά. Να σε διώξω μακριά δεν θέλω. Μα φοβάμαι δεν μπορείς και στα μάτια μου να δεις. Την αλήθεια δε θα αντέξεις. Έτσι μη με κοιτάς, γράψαμε ήδη μία ιστορία. Φύγε μακριά, δεν υπάρχει αγάπη εδώ καμία. Yeah.